Καλησπέρα. Συνεχίζουμε και σήμερα την πορεία μας προς την 25η Μαρτίου, την πορεία μας προς την ημέρα του ξεσηκωμού, φέτος αυτά τα 200 χρόνια. Θα συνεχίσουμε με δύο μορφές, δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι παράδειγμα διαχρονικό δικαιοσύνης, αλήθειας και αγωνιστικότητας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτούς τους δύο πραγματικούς ήρωες, οι οποίοι είχαν ως φιλοδοξία απλά και μόνο, όχι απλά, την παλιγενεσία του ελληνικού γένους, αλλά και την ορθή και τη σωστή λειτουργία του νεοσύστατου έθνους των Ελλήνων. Όπως είπα και προηγουμένως, οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι παραδείγματα δικαιοσύνης και αλήθειας. Μιλάω φυσικά για τους δύο δικαστές, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Κολοκοτρώνη, τον Αναστάσιο Πολυζωίδη και τον Γεώργιο Τερτσέτη. Δύο πραγματικά παραδείγματα ηρώων, οι οποίοι αντιστάθηκαν απέναντι στην τυραννία των μεγάλων δυνάμεων για καταδίκη του μεγάλου ήρωα και στρατηγού της φυσιογνωμίας αυτής που είναι η ίδια η Επανάσταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ας δούμε τη σύλληψη από την αρχή του Κολοκοτρώνη και τη δίκη, πώς εξελίχθηκε. Στις 16 Απριλίου του 1834 ξεκίνησε η δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του βασιλιά Όθωνα. Αυτό που είπε ο Πολυζωίδης στην απολογία του ήταν αυτό που ακριβώς που είπε ο Κολοκοτρώνης στον Όθωνα, ότι εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που φυλακίστηκε. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μετά από ένοπλες συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στο Ναύπλιο. Αν και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την εκλογή του Όθωνα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, με την έλευση του τελευταίου του 1832, ο Κολοκοτρώνης έγινε στόχος συκοφαντιών εκ μέρους των πολιτικών του αντιπάλων, κυρίως του Ιωάννη Κολέτη. Συν της άλλης, η βαβαρική αντιβασιλεία, ο Όθωνας ήταν ακόμη ενήλικος, δυσανασχετούσε έντονα εξαιτίας της φιλοκαποδιστριακής και φιλορωσικής του τοποθέτησης. Αυτά μας φάγανε στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες για όλα αυτά τα θέματα. Εξ αρχαιοτά των χρόνων. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι από τον Κολοκοτρώνη, είναι από τότε. Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατά τη δεκαετία του 1830 μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του ρωσόφιλου κομματικού σχηματισμού. Κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και συνελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου του 1833 μαζί με τον Πλαπούτα, τον Τζαβέλα, τον Νικηταρά και άλλους στρατιωτικούς με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν συνωμοσία για την ανατροπή του ανήλικου βασιλιά Όθωνα. Ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε στο Παλαμίδι σε ηλικία 63 ετών. Λίγο αργότερα η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειξη. Η δίκη του Κολοκοτρώνη έγινε στο παλιό τζαμί του Ναυπλίου, της πρώτης πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Κράτησε πολλές μέρες και τελείωσε στις 26 Μαΐου του 1834. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν εκτός από τον γέρο του Μοριά και ο ξάδελφός του, Δημήτρης Πλαπούτας, πρωτεργάτης και αυτός της Επανάστασης του 1821, ο Κίτσος Τζαβέλας και μερικοί ακόμα αγωνιστές. Βλέπετε, αυτό είναι το ευχαριστώ των Ελλήνων στους αγωνιστές που έδωσαν τα πάντα για τη λευτεριά, για τον ξεσηκωμό, για την επιτυχία της Επανάστασης και για τη λευτεριά του γένους. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους. Δυστυχώς. Η ποινή για τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα ήταν θανατική εκτέλεση στη Λεμιτόμο εντός 24 ωρών. Στο άκουσμά της ο πρώτος σταυροκοπήθηκε, ο δεύτερος αναλύθηκε σε λυγμούς, το ακροτήριο άναυδο. Άδικα σε σκοτώνουν στρατηγέ, ψιθύρισε στον Κολοκοτρώνη ένα από τα παλικάρια του που του συμπαραστεκόταν. Πραγματικά θα ήταν άδικο, όπως και ήταν. Και η φυλάκιση
και η καταδίκη που εν τέλει μπορεί να μην έγινε, αλλά η Ελλάδα για ακόμα μια φορά έδειξε το μαύρο της πρόσωπο. Δυστυχώς. Η ιστορία δεν έγραψε το όνομά του, του παλικαριού που ψιθύρισε αυτό. Όμως κατέγραψε την απάντηση που έδωσε ο αγέροχος πολέμαρχος και λέγει ο γέρος του Μοριά. «Γι' αυτό λυπάσαι. Καλύτερα να σε σκοτώνουν άδικα παρά δίκαια». Ο θάνατος του αντριωμένου θάνατος δεν λογιέται. Πρόεδρος του δικαστηρίου, φτάνοντας στις προσωπικότητες που θέλουμε να αναλύσουμε απόψε, πρόεδρος λοιπόν του δικαστηρίου ήταν ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, καταγόμενος από το Μελένικο των Σερών της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας. Από όσα είχε ακούσει αυτές τις μέρες ήταν σχεδόν βέβαιος για την ενοχή των κατηγορουμένων. Οι Βαβαροί αντιβασιλείς είχαν καταφέρει να πείσουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν ένοχοι εσχά της προδοσίας. Ήθελαν, λέει, να ανατρέψουν τον ανήλικο Όθωνα και να επιβάλλουν την δική τους καταστροφική τάξη πραγμάτων. Πόσο διαχρονικό είναι ότι οι ξένοι θέλουν, βάζω ενεστώτα χρόνο, θέλουν να σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας για να καταφέρουν τους σκοπούς τους. Σκοπός του Κολοκοτρώνη, σκοπός των ξένων για τον Κολοκοτρώνη ήταν να τον σκοτώσουν, γιατί πολύ απλά ήταν η αγάπη του για την πατρίδα που τους χάλαγε τα σχέδια. Πόσο ξεκάθαρο ήταν ότι όλο αυτό το υποκινούμενο σχέδιο από τις ξένες δυνάμεις ήταν μόνο και μόνο για να βγει από τη μέση ο Κολοκοτρώνης και να κάνουν τα σχέδιά τους όπως εκείνοι ήθελαν. Σκεφτείτε όμως, εάν ο Κολοκοτρώνης ήταν εκείνος που τους φόβιζε εν ζωή, σκεφτείτε τι θα έκανε νεκρός. Η φήμη του, του μεγαλύτερου Έλληνα του μεγαλύτερου Έλληνα στρατηγού. Τι θα έκανε, πόσο θα ξεσήκωνε ακόμα πιο πολύ τους Έλληνες. Διότι ήξεραν ότι ο Κολοκοτρώνης δεν μπορούσε να προδώσει την Ελλάδα για την οποία πολέμησε, για την οποία έδωσε όλο του τον εαυτό, έδωσε την οικογένειά του για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Το ήξεραν όλοι. Μέλη του δικαστηρίου ήταν ο Γιώργιος Τερτσέτης, Δημήτριος Σούτσος, Βούλγαρης και Φραγκούλης. Ο αντιβασιλέας Μάουερ είχε εκ των προτέρων αποφασίσει να πάρει τα κεφάλια των δύο ηρώων. Για την ευόδοση των σκοπών του χρησιμοποίησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Σχοινά και τον εισαγγελέα της έδρας κάποιων μάσων. Όταν η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο Πολυζωίδης ως πρόεδρος κάλεσε το δικαστήριο σε διάσκεψη. Ο Μάουερ ήθελε να τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες η διάσκεψη. Συνέβη όμως ο Πολυζωίδης να έχει σχηματίσει ακλόνητη δικαστική πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι ήταν αθώοι. Πρώτος πήρε τον λόγο ο Τερτσέτης και μίλησε για την αθωότητα των δύο πολέμαρχων. Ο Σούτσος, που ήταν γαμπρός του Σχοινά, ψήφισε υπέρ της καταδίκης σε θάνατο. Το ίδιο και οι Βούλγαροι και Φραγκούλης. Μέχρι στα γόνατά τους έπεσαν ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης για να τους μεταπίσουν. Εκείνοι έσπευσαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης για να δουν τι θα κάνουν. Έγινε έξαλλος. Τους διέταξε να επιστρέψουν στην αίθουσα συσκέψεων. Ταυτόχρονα έστειλε αστυνομικούς κλητήρες για να φέρουν πίσω τους δύο αντιρρησίες που στο μεταξύ είχαν γυρίσει στα σπίτια τους. Ο Σχοινάς συνεννοείται με τον Μάουερ, σπέβδει με την επίσημη στολή του στο δικαστήριο και διατάσσει τους δύο διαφωνούντες να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη. «Εν ονόματι του βασιλέως σας διατάσσω να υπογράψετε την απόφαση», φωνάζει. Η βία. «Προτιμώ να μου κόψετε το χέρι», απαντά ο Πολυζωίδης. «Δεν θα με έχετε συνεργό στο φόνο δύο αθώων ανθρώπων», λέγει ψύχρεμα ο Τερτσέτης. Έξαλλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραγγέλει στους αστυνομικούς κλητήρες να χρησιμοποιήσουν τις ξυμφολόγχες για να σύρουν τους δύο νομικούς στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οι χωροφύλακες εκτελούν την εντολή, τους χτυπούν, τους σκίζουν τα ρούχα.
Την απόφαση διάβασε ο Σούτσος, ενώ ο Πολυζωήδης κρατούσε το κεφάλι του ανάμεσα στις παλάμες του. Η απόφαση προκάλεσε μεγάλο σάλο. Λίγες ώρες αργότερα, η βαρβαρική αντιβασιλεία υποχρεώθηκε να μετατρέψει την ποινή σε κάθειρξη. Με την ενηλικίωσή του ο Όθων, αυτός ο νεαρός βαβαρός Βλάξ, όπως τον αποκαλούσε ο Κάρλος Μάρξ, έδωσε χάρη. Στο μεταξύ ο Κολοκοτρώνης πέρασε στις φυλακές μεταχείριση που δεν του είχαν επιφυλάξει ούτε οι Τούρκοι διώκτες του. Δυστυχώς, πολύ άρρωστα πράγματα. Πολύ άρρωστα. Έζησε για 7 μήνες στα μπουντρούμια των μεσαιωνικών φυλακών στο Παλαμίδι και την Ακροναυπλία. Στα απομνημονεύματά του που διηγήθηκε στον Τερτσέτη, ο Κολοκοτρώνης αναφέρει με πόνο: «Μ' έβαλαν 9 μήνες φυλάκιση, χωρίς να βλέπω κανέναν εκτός από το δεσμοφύλακά μου. Δεν ήξερα τόσους μήνες τι γίνεται έξω, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ποιον άλλον έχουν φυλακισμένο. Δεν ήξερα γιατί με έχουν φυλακισμένο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσουν σε τέτοιο σημείο να φτιάξουν ψευδομάρτυρες». Πραγματικά, πολύ άρρωστα όλα αυτά. Πολύ... Είναι από αυτά που δεν ξέρεις τι να πεις. Δηλαδή, ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος υπερέβαλε αυτόν για να σώσει την πατρίδα, δικάστηκε ως κακούργος. Δυστυχώς. Αναφορικά τώρα με τον Γιώργιο Τερτσέτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1800 και πέθανε το 1874. Έλληνας ιστορικός, πολιτικός, συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος, απομνημονευματογράφος, ένας εκ των οποίων ήταν ο Κολοκοτρώνης, αυτός που έγραψε αυτού που έγραψε τα απομνημονεύματα, νομικός και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Είχε διοριστεί αρχαιοφύλακα στη βιβλιοθήκη της Βουλής στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, θέση που κράτησε έως το θάνατό του. Και ο Αναστάσιος Πολυζωήδης, γεννηθεί στο Μελένικο της Μακεδονίας στις 20 Φεβρουαρίου του 1802 και αποθανών στις 7 Ιουλίου του 1873. Πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικαστικός. Είχε εκλεγεί πληρεξούσιος και είχε πάρει θέσεις υπουργού παιδείας, νομάρχου, μέλους του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος τότε. Ο οποίος Πολυζωήδης ήταν σφοδρά εναντίον του Καποδίστρια. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως. Πραγματικά, οι δύο αυτές προσωπικότητες είναι παραδείγματα, προφανώς προς μίμηση, που δείχνουν ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ανεπηρέαστη. Δεν ξέρω εάν σήμερα αυτό ισχύει. Θα πρέπει να είναι εκείνη που υπερασπίζεται τον αθώο μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Ο δικαστής μπαίνει στην αίθουσα χωρίς να είναι λέω κάποια πράγματα χωρίς να είμαι νομικός, αλλά κάποια στοιχειώδη οφείλουμε να τα ξέρουμε. Ο δικαστής μπαίνει στην αίθουσα έχοντας υπόψη ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος της ενοχής του. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Εάν τα επιχειρήματα, εάν τα τεκμήρια είναι πιστικά και φτάσουν σε ένα συμπέρασμα χωρίς να μπορούν να αρθούν από αντεπιχειρήματα, τότε υπάρχει τεκμήριο ενοχής. Εδώ σας προτρέπω να δείτε την ταινία «Η δίκη των δικαστών», που είναι ακριβώς η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Θα δούμε ότι πέραν το ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες κυριολεκτικά, είναι μεταξύ τους οι μαρτυρίες των ψευδομαρτύρων εντελώς ανώμιες. Ήταν μια πολύ πρόχειρη διάταξη όλη αυτή της δίκης.
Θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως. Κάποιοι ξένοι και τότε, όπως μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας μας, θέλουν να τσακωνόμαστε και να τρογόμαστε μεταξύ μας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο διχασμός δεν είναι η λύση. Δεν είναι να κάτσουμε να τσακωθούμε μεταξύ μας. Ο διχασμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δημιουργήσει η μεταξύ μας διαφωνία. Στην απολογία του ο Πολυζωήδης, διότι δικάστηκε και εκείνος μετά τη δίκη του Κολοκοτρώνη και την άρνηση του Πολυζωήδη για την υπογραφή της καταδίκης του ήρωα, του γέρου του Μοριά, είπε μία φράση που την έλεγαν οι αρχαίοι. Πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Έτσι είναι. Και μας το επιβεβαιώνει μετά από μερικά αρκετά χρόνια ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Winston Churchill, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μίλησε για τους Έλληνες ότι οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες, οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Τονίζοντας έτσι την δυναμική και τον ηρωισμό των Ελλήνων. Αυτό που επέδειξαν και στην Επανάσταση του 1821 οι Έλληνες, οι οποίοι επέτυχαν ό,τι επέτυχαν, διότι ακριβώς ήταν ενωμένοι. Ήταν μία γροθιά με έναν κοινό σκοπό. Το λάθος, ποιος μπορεί να του κρίνει, αλλά το λάθος, όπως απέδειξε η ιστορία, που έκαναν μετά τον ξεσηκωμό και τη λευτεριά, ήταν ότι άφησαν οι Έλληνες να αναμειχθούν οι ξένοι στα εσωτερικά τους. Αλλά ξαναλέω, ποιος μπορεί να τους κρίνει? Κανένας. Για να κλείσω και σήμερα, θέλω να επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω χωρίς να κουράζομαι τη σημαία, την ελληνική μας σημαία στα μπαλκόνια. Το σύμβολο για το οποίο πολεμούμε και θα πολεμούμε μέχρι τελευταίας δρανίδος του αίματός μας, την ελληνική σημαία. Εν τούτο νίκα, ο Σταυρός, η πίστη μας, για την οποία έρχεται η Ανάσταση. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή αύριο. Και οι 5 γαλανές και 4 λευκές ρίγες της σημαίας μας, που θυμίζουν σε όλους, σε όλο τον κόσμο, το ελευθερία ή θάνατος. Καλό σας βράδυ και θα συνεχίσουμε αύριο.